Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε Θεός μου μεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ενενεδίσου αναβαλώμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέριν, ο στεγάζων εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θυσνέφει την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντής σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συν όροι και καταβαίνουν συν παιδεία εις των τόπων, όν εθεμελίωσας αυτά, όριον έθου ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου συγκαλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρίης δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άχρων της γης και ίνωσε φρένη καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσωση του αεροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επί είσαι σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσκην αυτού, έθου σκότος και γένετον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όν ουκέστην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως όν έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προς σε προσδοκώσει, βούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος ο αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα απληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον, ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσετε, Κύριος, επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπιε εν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχει αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσκην αυτού, έθου σκότος και γένετον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε, ελέησον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε,
ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων, και της των πάντων ενός έως του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Κυρίλου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν και του καταξήραν θάλασσαν και αέρα, Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της Αγίας του Χριστού μεγάλης εκκλησίας, της νήσου και πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως μονής και χώρας, και των πίστη οικούντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ πλεόντων οδηπορούντων νοσούντων καμνόντων εχμαλώτων και τη σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χαρητή. Ελέησον. Σπαναγία Σακράντου, υπερευλογημένη εις εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας. Υπεραγία Θεοτόκε, πρεσβεύε υπέρ ημών. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε εκέκραξα πρόσε εις ακούσον μου, εις ακούσον μου, Κύριε, Κύριε εκέκραξα πρόσε εις ακούσον μου, πρόσχες τη φωνή της δεήσεως.
ψυχές μου, ένδοι και κραγένε με, πρόεσε εις άκουσον μου, Κύριε. Κατευθυνθήντο η προσευχή μου ως τιμία μα ενώπιον σου επαρσίσταν χει παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, της υποστήσετε ότι παράσει ο ηλασμός εστίν τα της χάριτος όργανα, τα κιθάρας του πνεύματος, τα σεψίμου σαλπιγκάς του κηρύγματος, πας φοβερών και εξακούστων, εξύψους ηχούς σας βροντάς και την δόξα του Θεού γνωριζούσας της πέραση τους τρεις κήρυκας της μεγάλης Τριάδος Ιωάννην και Βασίλειον αξίως Συγρηγορείο τιμήσομεν. Ενε και εν το ονοματός σου υπέμεινα σε Κύριε, υπέμεινεν η ψυχή μου εις των λόγων σου, ήλπιζεν η ψυχή μου επί των Κύριων, τα της χάριτος όργανα, τα κιθάρας του πνεύματος, τα σεψίμους αλπίγκας του κηρύγματος, το φοβερόν και εξάκουστον, εξύψους ηχούς αλβροντάς και την δόξαν του Θεού, γνωριζούσας της πέραση τους τρεις κήρυκας της μεγάλης Τριάδος Ιωάννην και Βασίλειον αξίως συν Γρηγορίον τιμήσομεν. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπίσα το Ισραήλ επί των Κύριων, της Τριάδος η προμαχή, ευσεβίας η προβολή, η μετά τους δώδεκα τρεις Απόστολοι, οι εξεδέμ αναβλίζοντες το ζώον είδωρ ποταμί και το πρόσωπο της γης ζωηρήτως ποτίζοντες της ρεύμασι. Τα μεγάλα στοιχεία τα την πίστην ως περκτήσιν συνιστώντα αξιοχρέως τιμάσθωσαν. Ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού της Τριάδος η προμαχή, ευσεβίας η προβολή, η μετά τους δώδεκα τρεις Απόστολοι,
οι εξεδέμαν αυλίζοντες το ζών ίδωρ ποτάμι και το πρόσωπον της γης ζωηρίτος ποτίζοντες τη δρεύμαση τα μεγάλα στοιχεία τα την πίστην ως περκτήσιν συνιστώντα αξιοκραίος τιμάστοσαν. Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί, ουκ εισήλοι λαλιεύθυσιν, ουδέ λόγοι λεγόμενοι, ον ουχή ακούοντα εφωνέ αυτόν, εις πάσαν γύργαρ και θάλασσαν, ο φθόγκος εξέδραμε τον εν Θεόν και σοφόν, διδασκάλων της κτίσεως, οθεν άριστα τες αυτόν της νόμης συγκροτείτε και συνέχετε προτμίαν ορθοδοξίαν τα πέρατα. Ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει εις τον αιώνα τα του πνεύματος όργανα αλήθειας τα σάλπιγκας τους του λόγου ρήτωρας εφημίζομεν φωνές αδμάτων της δόγμασιν αυτόν οι επόμενοι οικετεύοντες αυτούς παρνησίανος έχοντας προς τον Κύριον του αιτήσεν ειρήνη στα θυράν μεν. Εις αιτήκουμενοι ημίν δε πάσιν συγχώρησιν. Εδώ Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι τας μυστικάς σήμερον του πνεύματος σαλπίγκας τους θεοφόρους πατέρας
τους καθερέν τα δόξον προμάχους τους πρεσβεύοντας πάντων τέν ελεηθήνεν τας ψυχάς ημών. Μέικενήν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Βασίλευς των ουρανών διαφυλανθρωπίαν επί της γης όρθι και της ανθρώπης συνανέστραφη. Εκ παρθένου γαρ αγνής σάρκα προσλαβωμένος και ταύτης προέλθον μετάρτης προσλήσεως είσαι στην Υιός διπλούς την φύσην αλλού την τέλειον αυτόν Θεόν και τέλειον άνθρωπον αληθώς Κύριοντες ομολογούμεν Χριστόν τον Θεόν ημών. Ονικέτευε μητήρ ανήμ φεύτε ελεηθήνε τας ψυχάς ημών. Βασιλάρον Αγίας δόξης αθανάτου Πάτρος ουρανίου Αγίου Μακάρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδόντες φως εν σπερινών, υμνούμεν πάντων
Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιόν σε εν πάση καιρής ύμνης θεφωνές εσύες ιε Θεούν ζωήνων διδούς εσπέρας προκειμένων ο Θεός αντιλήπτορ μου ειν το ελέος σου προφθάσει με. Ο Θεός αντιλήπτορ μου ειν το ελέος σου προφθάσει με. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου ο Θεός και εκ των επανισταμένων επεμελήτρωσέ με. Ο Θεός αντιλήπτορ μου ειν το ελέος σου προφθάσει με. Δευτερονομίου το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσκομεν. Είπε Μωυσής προς τους Υιούς Ισραήλ. Είδετε παραδέδοχα ενώπιον ημών την γην. Εις ελθόντες κληρονομήσατε την γην. Είναι όμως ο Κύριος της πατράς ημών. Το Αβραάμ και το Ισαάκ και το Ιακώβ. Δούνε αυτής αυτήν και το σπέρμα το αυτόν με ταυτούς. Και είπον προς ημάς εν το καιρό εκείνο λέγον, ουδην ίσομε μόνος φέρειν ημάς. Κύριος ο Θεός ημών επλήθυνεν ημάς και ειδού έστε σήμερον ως τα άστρα του ουρανού το πλήθη. Κύριος ο Θεός των πατέρων ημών προσθεί ημίν ως εστέ χιλιοπλασίως και ευλογήσε ημάς καθά περελάλησεν ημίν. Και έλαβον εξ ημών άνδρας σοφούς και επιστήμονας και συνετούς και κατέστησα αυτούς ηγίστε εφ' αυτών εφ' ημών χιλιάρχους και εκατοντάρχους και πενηκοντάρχους και δεκάρχους και γραμματοεισαγωγής της κριτές ημών και ενετιλάμην της κριτές δεκάρχους ημών εν το καιρό εκείνο λέγον διακούεται αναμέσων των αδελφών ημών και κρίνεται δικαίως αναμέσων ανδρός και αναμέσων του αδελφού αυτού και αναμέσων του προσιλήτου αυτού, ουκ επιγνώσεστε πρόσωπον εν κρίση, κατά των μικρών και κατά των μέγαν κρινής, ου μη υποστήλει πρόσωπον ανθρώπου ότι η κρίση εις του Θεού εστίν. Δευτερονομίου το ανάγνωσμα, σοφία πρόσχομεν, είπε Μωσής προς τους Υιούς Ισραήλ, ιδού Κυρίου του Θεού σου ο ουρανός και ο ουρανός του ουρανού, η γη και πάντα όσα εστίνεν αυτής. Πλην τους πατέρας ημών προήλε το Κύριος αγαπάν αυτούς και εξελέξατο το σπέρμα αυτών με ταυτούς ημάς παραπάντα τα έθνη κατά την ημέραν ταύτην. Και περιτεμήστε την σκληροκαρδίαν ημών και των τράχυλων ημών ου σκληρινείτε έτη. Ο γάρ Κύριος ο Θεός ημών, ούτως Θεός των Θεών και Κύριος των Κυρίων. Ο Θεός, ο Μέγας και Ισχυρός και Φοβερός, ως της ου θαυμάζει πρόσωπον, ουδού μιλάβει δώρον, ποιον κρίσιν προσιλήτω και ορφανό και χείρα, και αγαπά τον προσίλητον, δούνε αυτό άρτον και ημάτιον. Κύριον των Θεών σου φοβηθήσει και αυτό μόνο λατρεύσεις και προς αυτόν κολληθήσει
και επί το ονόματι αυτού ομοί. Αυτός καύχημά σου και αυτός Θεός σου, ως της επίησέση τα μεγάλα και ένδοξα ταύτα αείδων η οφθαλμή σου. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσκομεν. Δικαίων ψυχέ εν χειρί Θεού και ουμή άψητε αυτόν βάσανος. Έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε και ελογίστη κάκος εις η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα ιδέη συν εν ειρήνη. Και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσιν η ελπής αυτών αθανασίας πλήρης και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους εαυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπο μαθησίας προσεδέξα του αυτούς και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πινθύρες εν καλάμι διαδραμούνται. Κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαόν και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Οι πεπιθώτες επ' αυτόν συνήσουσιν αλήθειαν και οι πιστοί εν αγάπη προσμενούσιν αυτό ότι χάρις και έλεος εν της οσής αυτού και επισκόπη εν της εκλεκτής αυτού. Είπαμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπομεν. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέον σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Κυρίλου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτίων των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων, εν την ίσο ταύτη των επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτον ναό τούτον, κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον ελεός. Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν.
Γέννητο Κύριε, το έλεος του εφημάς, καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πληρώσομεν την εσπερινήν θέησιν ημών το Κυρίον. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητής. Κύριε ελέησον. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετήσωμεθα. Πάσχου Κύριε. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετήσωμεθα. Πάσχου Κύριε. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετήσωμεθα. Πάσχου Κύριε. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο, παρά του Κυρίου ετήσωμεθα. Παράσχου Κύριε. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετήσωμεθα. Παράσχου Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετήσωμεθα. Παράσχου Κύριε. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας. Υπεραγία Θεοτόκε πρέσβευε υπέρ ημού. Εν τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα της σου. Ασκεφαλάσιμον. Το Κύριο κλείνομεν. Το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
χέρις ιεραρχών η Τρίας της Εκκλησίας τα μεγάλα προπυργία η στήλη της ευσεβίας όταν πιστών εδρασμός των αιρετιζόντων η κατάπτωση Χριστού υπημάνοντες των λαών της δόγμασιν και τες ποικίλες αρετές οι εκθέψαντες ή της χαριτός δια πρίση κήρυκες νόμους οι προεκθέμενοι Χριστού το πληρώματι η οδηγή προς τα άνω του παραδείσου εισοδή. Χριστόν καταπέμψε τες ψυχές ημών αιτείται το μεγαλεόν. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών χέρις ιεραρχών η Τρίας ουρανοβάμονες επί γη αγγελή του κόσμου η σωτηρία ή των ανθρώπων χαρά και της οικουμένης η διδάσκαλη του λόγου η πρόμαχη οι ιατροί επιστήμονες των νοσημάτων της ψυχής και του σώματος οι αείρωοι ποταμοί του πνεύματος λόγεις οι καταρδεύσαντες της γης απαν πρόσωπον οι θεολόγοι ευάσεις οι χρυσολόγοι οι ένθεοι Χριστόν καταπέμψε τες ψυχές ημών αιτείται το μέγα ελεός. Ιερή σου Κύριε ενδύσονται δικαιοσύνην και οι όσοι σου αγαλιάσονται χέρι ιεραρχών η Τρίας του επιγείου τεραιώματος ηλίος ακτίνες και δαδουχίε εκ τρεις ηλίου αυγής των εσκοτισμένων η ανάβλεψη τα άνθη, τα εύωσμα παραδείσου τα καλλιστά ο Θεολόγος, ο Σοφός τε Βασίλειος, ο Χρυσόστομος, τα υπηξία του Πνεύματος. Πλάκεσε Θεό χάρακτη μαζί εκβλίζοντες τη σωτηρία στο γάλα, το τη σοφία αγλάισμα, Χριστόν δισοποιείτε, τες ψυχές ημών δοθήνε, το μέγα ελεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι σαλπίσομεν εν σαλπιγγί ασμάτων χορεύσομεν εορτία και σκυρτήσομεν αγαλωμένοι.
εν διπανδήμο πανηγύρι των διδασκάλων ημών βασίλης και άρχοντες συντρέχετωσαν και τους ιεράρχας κροτήσωσαν εν ύμνης ως δόγματον πλήσαντας ποταμούς υπερμεγέθης τρεις καλλιρώους αΐζους του πνεύματος ποιμένες και διδασκάλοι τους της επτής τριάδους ρίσους ιερομίστας συνερθούντες εφημίσομεν οι φιλοσοφοί τους σοφούς ιερείς τους ποιημένας οι αμαρτωλοί τους προστάτας οι πένιτες τους πλούτιστας οι ενθλίψεσιν τους παραμυθούντας τους συνοδίτας οι οδηπόροι οι εν θαλάσσι τους κυβερνήτας οι πάντες τους πανταχού θερμός προφανώντας θείους αρχιεράρχας εγκομιάζοντες ούτως υπόμεν Πανάγιοι διδάσκαλοι σπέψατε εξελίν τους πίστους εκ των του βίου σκανδάλων και ρίσε κολάσεων των αιωνίων ημών. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν μακαρίζομεν σε Θεοτόν και Παρθένε και δοξάζομεν σε η πιστή κατά χρέος την πόλην την άσυστον το τείχος το άρρηκτον την αραγή προστασία. Και καταφύγην των ψυχών ημών. Την απολύς των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός,
Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει ημήν σήμερον και άφεση ημήν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι να έγκυσαι ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τους τρεις μεγίστους φωστήρας της Τρισιλίου Θεότητος, που στην οικουμένην ακτήσιν δόγματων θείων πυρσεύσαντας, τους μελιρίτους ποταμούς της σοφίας, τους την κτήσιν πάσαν θεογνωσίας, λάμασι καταρδεύσαντας, βασίλειον των μέγαν και των θεολόγων Γρηγόριον, συντοκλίνω Ιωάννη, το την γλώταν χρυσορήμονη, πάντες ή των λόγων αυτών εράστε, συνελθόντες ύμνης τιμήσομεν, αυτή γαρ τη Τριάδη υπέρ ημών αΐ πρεσβεύουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Γαβριήλ θεξαμένους η Παρθένε το χαίρε, συν τη φωνή εσαρκούντων ο των όλων δεσπότης. Εν σύντη Αγία Κύβωτον, ως έφη ο δίκαιος Δαβίδ, εδείχθης πλαντιτέρα των ουρανών, βαστάσασα τον κτίστην σου. Δόξα το ενικήσαν διένσι, δόξα το προελθόν διέξου, δόξα το ελευθερώσαν δι ημάς δια του τόκου σου. Σοφία ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες εις Πανακράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου και Ενδόξου. Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Θαυματουργού και του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου του Ιδραίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Μελετίου του Εν Υψενή, Μαλαχίου του Λινδίου, Αμφιλοχίου του Εν Πάτμο, Σάββατου Εν Καλύμνο και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου,
των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Εναγείς Πατέρων ημών, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, των Οικουμενικών Διδασκάλων, όν την σύναξη εορτάζομεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Τα πηξία του Πνεύματος, όπως ακούσαμε πριν λίγο από την υμνολογία, εορτάζουν αύριο και ξεκινήσαμε σήμερα με τον Πανηγυρικό Εσπερινό, αυτή την μεγάλη εορτή των γραμμάτων, αυτή την μεγάλη εορτή της πίστεώς μας, αυτή την μεγάλη εορτή που εορτάζουν οι τρεις αδάμαντες, οι τρεις μετά τους 12 Απόστολοι. Αυτοί οι οποίοι με τα έργα τους, με τα συγγράμματά τους, με αυτά τα οποία έγραψαν, μας έδωσαν το αληθινό ιδεώδες της ελληνοχριστιανικής παιδείας. Και σήμερα είναι μια ευκαιρία, αφού έχουμε κοντά μας και τον αγαπητόν μας δάσκαλο, τον κύριο Δανίλ Σιρόπουλο, ο οποίος και μέσα από τις εκπομπές του, ιστορία και παράδοση, αλλά και μέσα από όλη του την εκπαιδευτική διαδρομή θα μπορούσε να μας πει κάτι ως αποστάλαγμα της πολύτιμης εμπειρίας του. Σήμερα λοιπόν να σκεφτούμε όλες αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει η εκπαιδευτική μας κοινότητα λόγω της πανδημίας, που τα παιδιά δεν μπορούν να έχουν αυτή την επαφή με τον δάσκαλο, αυτή η άριστη σχέση όπως τονίζεται μέσα από τους πατέρες, αυτή η αγαπητική σχέση του μαθητή προς τον δάσκαλο. Γι' αυτό ενθυμούμεθα σήμερα όλους τους εκπαιδευτικούς, όλους τους δασκάλους, αλλά και τους μαθητές, αλλά και τους γονείς, και τους παρακαλούμε να κάνουν κουράγιο, να επανεύρουμε και πάλι τους κανονικούς ρυθμούς όλοι μας, γιατί αναμφισβήτητα καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι η παιδεία να γίνεται μέσα από το κομπιούτερ. Είναι ειδικές οι καταστάσεις, αλλά όμως ευχόμαστε και παρακαλούμε τον Θεό και πάλι οι μαθητές να γυρίσουν στα σχολεία και έτσι να νιώθουν πραγματικά αυτή την σχέση που έχει ο μαθητής προς τον δάσκαλο. Θα δώσω τον λόγο στον αγαπητό Δανιήλ Σιρόπουλο να πω μόνο ότι τα παλιά χρόνια βλέπαμε ότι τα σχολεία ήταν στο προάβλιο των εκκλησιών και μάλιστα στα δύσκολα και δίσεκτα χρόνια πάνω στους νάρθηκες των εκκλησιών γίνονταν τα μαθήματα και οι παπάδες πρόσφεραν τόσα πολλά στο γένος μας. Γι' αυτό είναι επιζήμιο κάποιοι να μειώνουν το έργο της Εκκλησίας, το διδασκαλικό έργο το οποίο κράτησαν άσβεστο μεγάλες μορφές του γένους αλλά και της Εκκλησίας μας. Δάσκαλε, πες και εσύ κάτι μέσα από το αποστάλαγμα της πολύχρονης εμπειρίας σου αυτή τη σημερινή μεγάλη ημέρα των γραμμάτων. Ευχαριστώ πολύ, πατέρα Νεκτάριε. Αγαπητοί μου, οι τρεις Άγιοι που γιορτάζουμε σήμερα δεν υπήρξαν μόνο τρεις μεγάλοι ιεράρχες, αλλά ήταν τρεις μεγάλοι αναμορφωτές της κοινωνίας για την εποχή εκείνη και δίνουν, εξακολουθούν να δίνουν μέχρι και σήμερα παραδείγματα σε όλους μας. Γιατί δεν πολέμησαν μόνο για την ορθότητα των δογμάτων της Εκκλησίας μας, αλλά καινοτόμησαν σε τομείς που για την εποχή εκείνη θεωρούνταν αδιανόητοι ακόμα, στην κοινωνική πρόνοια, με έργα και όχι με λόγια, στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών, στην προσήλωσή μας στα αρχαία ελληνικά δόγματα και κατάφεραν, όπως λένε πάρα πολύ οι μεγάλοι δάσκαλοί μας και σοφοί μας, να εκχριστιανίσουν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό ή να εξελληνίσουν τον χριστιανισμό, να ταυτίσουν αυτά τα δύο. Με απλά λόγια, σε όλη τη μεγάλη διάρκεια όσοι δάσκαλοι περάσαμε από τα σχολεία μας, όποια μορφή σχολεία, και εγώ ακόμα, είχαμε πάντα μπροστά μας τους τρεις αυτούς μεγάλους δασκάλους και μας οδηγούσαν τα βήματά μας, μας οδηγούσαν τα λόγια τους και οι πράξεις τους. Και σήμερα στην εποχή μας που εν αγωνίως ψάχνουμε για πρότυπα, να τα πρότυπα. Τα πρότυπα διαπαιδαγώγησης από την οικογένεια, γιατί όλοι ό,τι γίνανε το οφείλουν στις μητέρες τους,
στις χείρες μητέρες τους, οι οποίες τους αναθρέψαν με παιδεία και νοθεσία Κυρίου. Σήμερα λοιπόν που εναγωνίως αναζητάμε πρότυπα και τα ψάχνουμε όπου δεν θα έπρεπε να τα ψάξουμε, να τα πρότυπα. Ένα παλιό σχολικό τραγουδάκι που λέγαμε και σας μαθαίναμε όταν ήσασταν στο σχολείο, οι τρεις Άγιοι εδώ κάτω γυρνούν. Τα παιδιά με στοργή συντροφεύουν, σ' όλα φως να χαρίσουν ποθούν, σ' όλα φως να χαρίσουν κυρεύουν. Και αγαπητοί μου, μεγάλη γιορτή γιατί κάποτε όταν η πατρίδα μας στέναζε κάτω από τον ζυγό της σκλαβιάς, ξέρετε ποια ήταν η εθνική μας γιορτή, που φυσικά όποιοι κατακτητές δεν μας επιτρέπαν να γιορτάσουμε ούτε την 25 Μαρτίου ούτε κάποια άλλη. Ήταν η γιορτή των τριών ιεραρχών. Και φυσικά οι ναοί μας γέμιζαν από διδάσκοντες και διδασκομένους, χωρίς τις σημαίες φυσικά τις ελληνικές, γιατί δεν υπήρχαν τότε, δεν επιτρεπόταν να πάνε, αλλά με όλα τα λάβαρα των σχολείων τους και της εκκλησίας τους, και γέμιζαν οι ναοί μας από τα παιδιά, ασφιχτιούσαν ερχόμενοι να ζητήσουν την προστασία, τη συμβουλή και την αγάπη των Αγίων. Άρα λοιπόν, ας τους έχουμε πάντα μπροστά μας, αυτούς τους μεγάλους τρεις οδηγούς, τα φωτεινά τα αστέρια, και σίγουρα δεν θα εξοκυλούμε. Ούτε οι δάσκαλοι, ούτε οι μαθητές, ούτε και γενικά η παιδεία μας, αν ακολουθούν εκείνα τα υπέροχα και μεγάλα δόγματα που θέσπισαν αυτοί οι τρεις Άγιοι. Χρόνια πολλά αγαπητοί μου δάσκαλοι και διδασκόμενοι, σ' όποιες κι αν είστε βαθμίδες της εκπαίδευσης. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.